Με την ανακοίνωση των ημερομηνιών άρσης των περιοριστικών μέτρων για την υγειονομική κρίση που βιώνουμε, οι επιχειρήσεις εστίασης και καφέ πρόκειται να επαναλειτουργήσουν από την 1η Ιουνίου 2020 με σφιχτά περιοριστικά μέτρα και υπέρογκα πρόστιμα σε περίπτωση παρατυπιών με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί. Επίσης, επαναλειτουργούν 1η Ιουνίου τα εστιατόρια και οι καφετέριες μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ως υποχρέωση πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών stand, 2 μέτρων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών μίας χρήσης από τους εργαζόμενους, χρήση αντισηπτικού, μέγιστος αριθμός πελατών, 1 πελάτης ανά 3 τετραγωνικά μέτρα, μέγιστη συμμετοχή ανά τραπέζι 4 άτομα. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν ανησυχία και αντιδράσεις, ενώ δεν είναι λίγοι καταστηματάρχες που αποφάσισαν να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους. Μετά τη χθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού και των Υφυπουργών για τα μέτρα που θα πάρθουν για την εστίαση και γενικά για όλους τους κλάδους τους εμπορικούς, η ανησυχία και η αγανάκτηση του μεγαλύτερου ποσοστού του κλάδου είναι έκδηλη πλέον. Περιμέναμε να ανοίξουμε 18 Μαΐου, ανοίγουμε στις 1 Ιουνίου, χωρίς να καταλαβαίνουμε το λόγο, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κρούσματα, αλλά και τα μέτρα τα οποία θα παρθούν με μάσκες, με μειωμένα τραπεζοκαθίσματα. Ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εξωτερικοί χώροι είναι περίπου από 20 έως και 50 τετραγωνικά. Πάμε ακριβώς στο μισό και σε μερικές περιπτώσεις, ανάλογα τον κόσμο που υπάρχει, πάμε για το 1/3 του χώρου αυτού. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα τα πάγια έξοδα μας μένουν τα ίδια, η κίνηση μειώνεται, ο τζίρος μειώνεται. Άρα δεν θα μπορέσουμε και εμείς ούτε να κρατήσουμε το προσωπικό μας, αλλά ούτε και πολλά καταστήματα να μην ανοίξουν. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κάποια καταστήματα έχουν εκδηλώσει την άποψή τους ότι δεν πρόκειται να μπουν στη διαδικασία να ανοίξουν για τους καλοκαιρινούς μήνες. Ήδη στην Αλεξανδρούπολη είχαμε 2-3 γεγονότα από χθες το βράδυ που το ανακοινώσανε. Λογικό, γιατί τα μέτρα τα οποία θα μας υποχρεώσει να ακολουθήσουμε η κεντρική διοίκηση και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας είναι τέτοια τα οποία δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό, ούτε ιδιαίτερες οικονομικές αναλύσεις να γίνουν για να καταλάβουμε ότι είναι δυσβάσταχτα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους συγκεκριμένους χώρους. Όπως όλοι ακούσατε, θα υπάρχει μια ιδιαίτερη απόσταση από τραπέζι σε τραπέζι, το πλήθος των ατόμων το οποίο θα φιλοξενείται στους χώρους θα είναι συγκεκριμένο το πλήθος ανά τραπέζι, όπως σας είπα οι αποστάσεις, μετά πολύ μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργήσει σίγουρα η χρήση μάσκας και γαντιών, ειδικά σε καταστήματα τα οποία είναι εποχικά, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Ένα κατάστημα, για παράδειγμα, στα 3 τετραγωνικά θα πρέπει με λίγα λόγια να φιλοξενεί έναν πελάτη. Οπότε ένας χώρος με 100 τετραγωνικά δεν μπορεί να βγει δηλαδή με αυτές εδώ πέρα τις προϋποθέσεις οικονομικά. Και μην ξεχνάμε ότι και εσωτερικοί χώροι πλέον, έτσι, μέχρι νεωτέρων ας πούμε, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου οι εσωτερικοί χώροι. Θα είναι μόνο για το παρασκευαστικό κομμάτι της εκάστοτε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από τον πρόεδρο καταστημάτων εστίασης Εύρου θα υπάρξει πρόταση προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης για αύξηση του χώρου τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους όπου αυτό είναι εφικτό. Χθες το βράδυ είχαμε μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος μπήκε πρώτος στη διαδικασία για φέτος και μόνο να αυξήσει τους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων κατά 50% όπου αυτό φυσικά είναι εφικτό. Έτσι και εμείς σήμερα θα κάνουμε μία πρόταση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, έχουμε ένα ραντεβού μαζί τους, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσουμε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες να μπορέσουν να ισορροπήσουν τη ζημιά που θα πάθουν.